Καλημέρα κύριε Παραδά, καλημέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Και λόγω του καιρού να πούμε και καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Καλό φθινόπωρο, ναι. Φαίνεται ότι το πράγμα εκεί δεν θα έχει επιστροφή. Και τι εννοώ δηλαδή, ότι μπαίνουμε ίσως για τα καλά σε μια πολύ φθινοπορεινή κατάσταση. Το λέω γιατί μερικοί ελπίζουν ότι να ο Σεπτέμβρη λίγο ή και Οκτώβρη κάνουμε καλές μέρες κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μια φάση όπου η θερμοκρασία πια θα αρχίσει να πέφτει. Άρα ξύλα, πετρέλαια, όλα αυτά να τα έχουμε στο νου μας. Ακριβώς. Και το μόνιμο αίτημα που κάνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί φέτος θα είναι μια χρονιά που αυτό βέβαια δεν είναι δημοτικό θέμα, είναι όμως κοινοβουλευτικό ζήτημα. Θα έχουμε, ας πούμε, και πάλι μια επιδότηση. Θα είναι όμως ίσως και η τελευταία φορά, έστω και ψαλιδισμένη, θα δούμε αυτή την επιδότηση στο πετρέλαιο. Νομίζω από του χρόνου τέλος. Άρα να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Παρά, το έχουμε πει λόγω της άλλης μου αρμοδιότητας σαν πρόεδρος των Βεζινοπολών. Ήδη εμείς από αρχές Αυγούστου έχουμε στείλει έγγραφο η Ομοσπονδία μας να μην υπάρχει καθόλου επιδότηση, αλλά να είναι χαμηλή η τιμή. Αυτό που ζητάμε χρόνια, αυτό που και να μην υπάρχει πλαφόν στα λίτρα. Να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί το πετρέλαιο, ειδικότερα στην περιοχή της Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας που είμαστε εμείς, να μην υπάρχει το πλαφόν των 3.000 λίτρων για να πάρει επιδότηση. Μπορεί να χρειαστεί και 4 και 5.000 λίτρα. Το φοβούνται αυτό, νομίζω όμως, φοβούνται για τη λαθρέα μετακίνηση τώρα καυσίμων, ότι θα έρχονται από εδώ να βάζουν με τη φθηνή τιμή, να τα διοχετεύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Να φανταστείτε ότι όσο πιο φθηνό είναι το πετρέλαιο, αποτρέπει στο λαθρεμπόριο. Όταν είναι ακριβό το πετρέλαιο, του προμηθεύεσαι φθηνά από κάποιον τρόπο λαθρέο και το πουλάς ακριβά και βγάζεις περισσότερα χρήματα. Όταν είναι πιο φθηνό, δεν μπορεί να γίνει η λαθρεμπορία και δεν θα θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Κύριε Ζήση, ανοίγει πάντοτε αυτή η κουβέντα, αλλά είναι πραγματικά ασύμφορο και επίσης και νομίζω και η διαδικασία δεν είναι καλή. Ξεκινάει ο κόσμος τώρα σε 15 μέρες. Αν είναι έτσι ο καιρός, τι νομίζετε, και ειδικά στην περιφέρεια τώρα του Δήμου μας ή της Καστοριάς του νομού, τα πράγματα με 7 βαθμούς, με 8 και με 2 και με 5 θέλουν καύσιμα. Θέλουν θέρμανση μάλλον. Άρα τι θα κάνει ο κόσμος. Η διαδικασία, λέω, δεν είναι normal. Βάζεις στις 15 του μηνός και πληρώνεσαι την άνοιξη. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε πει εμείς να είναι η τιμή ξεκάθαρη, να ξέρει ο καθένας τι πληρώνει και να μην χρειάζεται να κάνει διαδικασίες για να πάρει χρήματα πίσω. Θα είναι 50 λεπτά, θα είναι 60 λεπτά το πετρέλαιο. Να είναι εκεί και να ξέρει τι πληρώνει ο καθένας και τι προμηθεύεται. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι καλό αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι ακούει και κανένας. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο αυτό. Και οτιδήποτε γίνεται το ανακοινώνουν πάλι 15 Οκτωβρίου την ημέρα που έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, πάντως λέω ότι δεν είναι normal, με την έννοια ότι ο κόσμος δεν μπορεί να προπληρώσει, δεν υπάρχουν τα χρήματα, γι' αυτό δημιουργείται και όλη αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, λέω όμως ότι αυτό γίνεται ακόμα ίσως χειρότερο, γιατί δεν νομίζω να πάνε μετά σε άλλη τιμή, όπως λέτε. Από του χρόνου δεν θα έχουμε καν επιδότηση. Θέλω να πιστεύω ότι αν θα υπάρξει επιδότηση θα είναι χαμηλό το πετρέλαιο. Ποια είναι η τιμή, αυτή την ελπίδα. Η τιμή ποια είναι αυτή που θα προμηθευτούμε πετρέλαιο, ας πούμε, περίπου. Έτσι πως φαίνονται τα πράγματα θα είναι γύρω στο ευρώ. Στο ευρώ, μάλιστα. Έτσι πως φαίνονται τώρα τα πράγματα, εκτός κάποιο ενδεχομένου μέσα σε αυτές τις 20 μέρες περίπου να αρχίσει το πετρέλαιο. Και με την επιδότηση που μπορεί να φτάσει, κύριε Ζήση. Αν είναι η μισή σε σχέση με πέρσι που ήταν 25 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε, αν είναι γύρω στα 12-13, 12-13 μείον κάτω από 1 ευρώ. Είναι πάλι ακριβό το πετρέλαιο. Να πούμε ότι εννοείται ότι έχουμε ακούσει τοποθετήσεις πριν από 4-5-6 χρόνια για τιμέ 40 και 50 λεπτά θα είναι, ναυτιλιακό, το ένα από εδώ. Τα έχουμε ακούσει αυτά, γι' αυτό και τα επισημαίνω, έτσι. Θεωρώ ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να γίνει αυτό. Όλα μπορούν να γίνουν, βεβαίως. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει. Και αυτό που λέτε είναι σωστό, δεν εισακουγόμαστε εμείς. Όχι, είμαστε, δεν ακούγεται κανένας. Είμαστε ήδη στο επάγγελμα, δεν θα πω και κάποιους άλλους. Εμείς που είμαστε ήδη στο επάγγελμα και ξέρουμε τι ακριβώς χρειάζεται, όπως και ο κάθε ένας στον τομέα του, δεν εισακούγεται για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και έπληθμα όλοι. Εμείς πάντως μένουμε έκπληκτοι με όλο αυτό, ενώ το ξέρουν πάρα πολλά χρόνια ότι ο Σεπτέμβρης, εντάξει, είναι ένας μήνας που μπορεί να μην ξεκινά κάτι, αλλά από τον Οκτώβρη η θέρμανση εδώ φουλ ίσως σε πολλές περιοχές. Δεν σας κρύβω ότι εχθές, επειδή έχουμε και μικρά παιδιά. Ναι. Από χθες το βράδυ το ψιλοτσιμπήσαμε το καλοριφέρ για να έχει λίγο ζέστη. Δεν μπορεί να κάνει το βράδυ τα παιδιά σου μπάνιο και να κρυώνουν, είναι δυνατόν. Ναι. Να ορίστε λοιπόν, τα πράγματα είναι έτσι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό, θα είμαστε σε επαφή. Λοιπόν, θέλω λίγο να δω λίγο τα άλλα θέματα τώρα του Δήμου, της Αντιδημαρχίας σας. Πώς πέρασε το καλοκαιράκι, πώς είσαστε ικανοποιημένος από την Αντιδημαρχία και την πορεία των εκδηλώσεων κτλ. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα χαρμόσυνα γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις. Συμμετείχε ο κόσμος, ε. Συμμετείχε ο κόσμος και ακόμα τελευταία που έγινε, που δεν ήταν σχέση με εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου. Χθες που ήταν η ποδηλατοδρομία και η ορεινή
διάβαση του βουνού προς την ψαλίδα και εκεί είχαμε συμμετοχή. 9 η ώρα το πρωί έγινε αυτό χθες και 11 μετά έγινε η υποδελτηρομία. Ο εσωτερικός της λίμνης. Ναι, ναι. Λέτε ότι ο κόσμος συμμετείχε. Λείπει κάτι, θέλετε να κάνετε κάτι άλλο του χρόνου? Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε και να γίνεται στην πόλη μας είναι προς όφελος. Και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού, που πρέπει την πόλη μας να την αναδείξουμε και να έχουμε επισκεψιμότητα αυτή που θέλουμε να έχει η πόλη μας. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή, και το έχουμε πει και άλλη φορά, και όσο μπορούμε να κρατήσουμε τον επισκέπτη μία μέρα ακόμα στην Καστοριά. Είναι το μεγάλο στοίχημα αυτό, έτσι. Είναι το μεγάλο θέμα που πολλές φορές κουβεντιάζουμε όλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω τώρα και με αυτό που γίνεται και με το χώρο υποδοχής της Σπηλιάς του Δράκου, το οποίο. Και θέλω γι' αυτό λίγο να κουβεντιάσουμε. Ο χώρος υποδοχής, να μας πείτε τώρα τι έργο είναι όλο αυτό, τι σημαίνει για εσάς και γιατί το καθυστερήσαμε, δεν ξέρω όλο αυτό. Κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια προβλήματα, δεν ήταν και έτοιμο το κτίριο πριν 4-5 χρόνια, αλλά έχει γύρω στα 3 χρόνια που οι διαδικασίες καθυστερήσαν. Εμείς με το που πήραμε το χαρτί ότι είναι έτοιμο, άμεσα κάναμε τις ενέργειες για να μπορούμε να το βγάλουμε στη δημοπρασία, ούτως ώστε ο επισκέπτης να έχει εκεί να μπορεί να προμηθευτεί κάποιο καφέ την ώρα που περιμένει για να μπει το γκρουπ του μέσα. Και νομίζω έτσι κερδίζουμε και περισσότερη επισκεψιμότητα, γιατί όταν δεν έκανε κρύο και δεν μπορούσε να περιμένει ο επισκέπτης, ναι, έφευγε ναι. Και χάναμε ολόκληρο αφορείο. Άρα λοιπόν, για περιγράψτε λίγο τώρα, εκεί στη Σπηλιά του Δράκου τι θα δούμε να δημιουργείται και πότε? Κοιτάξτε, 27 και 28 είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες για να καταθέσουν τους φακέλους, ναι, οι υποψήφοι. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κατασκευάσουν το έργο, να το φτιάξουν. Όχι, όχι, όχι. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να χτυπήσουν τη δημοπρασία. Τη δημοπρασία. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Το κτίριο είναι σχεδόν έτοιμο. Ωραία. Ψιλοπράγματα θέλει μέσα για το τι θέλει ο καθένας επαγγελματίας να το διαμορφώσει μέσα το χώρο. Ωραία. Και 2 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί, ναι, θα ανοιχτούν οι φάκελοι μπροστά σε όλους, mm-hmm, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα ότι αν δεν έχει κάποιο δικαιολογητικά σωστά ή όχι. Ναι. Γιατί θα υπάρχει και ποινή αποκλεισμού αν κάποιο δεν έχει κάτι, δεν θα μπορεί να πάρει μέρος στη δημοπρασία. Τι ζητάτε τώρα εκεί για να το ακούσουμε γι' αυτό? Κοιτάξτε, σχεδόν όλοι το ξέρουν στη διακήρυξη, είναι τα γνωστά, το ότι χρειάζεται σε όλες τις δημοπρασίες. Φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, εγγυητικές επιστολές. Τέτοιου είδους πράγματα που τα γνωρίζουν και έχουν που πάρει. Τα γνωρίζουν όλοι. Όσοι ενδιαφέρονται, το ξέρουν, λέτε. Και ναι, ήδη το έχουμε δώσει σε όλα τα μέσα. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν και έχουν περάσει και από την επιχείρηση, έχουν πάρει την διακήρυξη ακριβώς ότι χρειάζεται. Mm-hmm, mm-hmm, ναι. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτή η διαδικασία, θα ανοιχτούν οι φάκελοι και όσοι είναι δυνάμοι υποψήφοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον, τι σας λένε? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 15 άτομα περάσαν από το γραφείο για να πάρουν τη διακήρυξη. Ναι, που σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι τους ενδιαφέρει. Τώρα από και πέρα, ποιος θα έχει τις δυνατότητες για να φτάσει μέχρι τη δημοπρασία είναι άλλο κεφάλαιο. Κάθε επιχειρηματίας μπορεί να έχει κάποια χρέη στην εφορία, στον Δήμο. Από και πέρα, κάποιοι αποκλείονται. Όποιος είναι εντάξει και είναι καθαρός, μπορεί να έχει τη διαδικασία να συμμετέχει. Ναι, είναι πολλοί αυτοί όμως που έχουν τα ζητήματα αυτά ούτως ή άλλως τώρα. Οπότε αυτά τα θέματα πάντοτε τα προσέχετε, να τα προσέχετε, γιατί η κατάσταση δεν είναι και καλή. Το ξέρουμε και προσπαθούμε να είμαστε και ευέλικτοι. Δηλαδή και κάποιος που έχει ρυθμισμένα χρέη, εμείς θεωρούμε ότι είναι εντάξει. Ναι. Δεν αφήνουμε να τον αποκλείσουμε. Πότε βλέπετε όλο αυτό να ολοκληρώνει και να ξεκινάει, ας πούμε? Στις 2 Οκτωβρίου, αν έχουμε ανάδοχο της δημοπρασίας, ναι, μετά είναι ξεκάθαρο στο θέμα του ιδιώτη ποιος θα τον αναλάβει, το πόσο γρήγορα θα κινηθεί. Από εκεί και πέρα οι εργασίες από τον Δήμο έχουν τελειώσει. Το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο ιδιώτης για να δημιουργήσει το αναψυκτήριο που περιμένουμε εκεί, στο χώρο Ναμονής. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι ωραία. Οπότε αυτό θα το δούμε, κύριε Ζήσιο. Εντάξει. Να σας πιστεύω ότι μέχρι και μέσα στη χρονιά νομίζω θα μπορέσει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει, μακάρι. Να σας πω, μέσα στη χρονιά, όπως λέμε τώρα, εντάξει, για τα Χριστούγεννα και τα ρακουτσάλια ξέρουμε ότι ο κόσμος έρχεται. Τώρα, ας πούμε, Σεπτέμβρη, πού περνάει, Οκτώβρη, Νοέμβρη ή μετά Φεβρουάριο, Μάρτιο, έχουμε επισκεψιμότητα. Δηλαδή, έρχεται κόσμος. Έρχεται κόσμος, αλλά ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες που λέτε τώρα, Οκτώβρη, Νοέμβρη, έχουμε πολλούς επισκέπτες από τα σχολεία. Σχολικές εκδρομές. Και το αντίστοιχο γίνεται Φεβρουάριο και Μάρτιο μετά. Mm-hmm. Γιατί την περίοδο την άλλη είναι Χριστούγεννα και ούτως ή άλλως ο κόσμος επισκέπτεται την Καστοριά. Γι' αυτά όλα έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε όλες τις σχολικές μονάδες πανελλαδικά μέσω της Σχολικής Επιτροπής και από εμάς και με ειδικές τιμές που κάνουμε για την Σπηλιά του Δράκου, mm-hmm, να μπορούμε να έχουμε αυξημένη επισκεψιμότητα. Και ήδη αυτό από πέρσι έχει ξεκινήσει και λειτουργεί πολύ καλά. Και συνεχίζουμε και φέτος σε περισσότερα σχολεία ακόμα. Και πιο μακριά από την Αθήνα, Πελοπόννησο και παντού. Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, αν τα επικοινωνήσετε όλα αυτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τότε το πράγμα θα είναι πολύ καλύτερο γιατί θέλει δουλειά. Αυτό δεν είναι εύκολο και ούτε με μία δράση, άντε κάνω αυτό, πάω και δίνω φυλάδια, τελειώσαμε. Όχι, όχι ακριβώς. Θέλει συνέχεια να γίνεται αυτό, το καταλαβαίνετε. Ήδη από πέρσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο έχουμε στείλει σε σχολεία κοντινά εδώ, Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και μέχρι Λάρισα και Αθήνα. Και φέτος θα συνεχίσουμε, θα στείλουμε και στους ίδιους πάλι τα email με τις προσφορές μας και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Να σας πω, φέτος θα δούμε, γιατί λέμε φέτος να ορίστε τώρα, μπαίνει ο Οκτώβρης, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, περιμένουμε να δούμε και αυτές τις δράσεις, τις πολιτιστικές, τις χριστουγεννιάτικες, παγοδρόμια. Τι θα έχουμε φέτος, έχετε κάτι, είμαστε σε ετοιμότητα ή είναι νωρίς? Κοιτάξτε, όχι, ήδη έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι να το συζητάμε αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα από επιχειρηματίες που δυσκολεύονται. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα γενικά στην Καστοριά. Δεν έχει τόση επισκεψιμότητα στο θέμα του χωριού του Άι Βασίλη. Και δυσκολεύονται να πάρουν την απόφαση να συμμετέχουν, να δαπανίσουν χρήματα, να κάνουν την επένδυση αυτή. Βέβαια, εμείς το ψάχνουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να υπάρχει κάτι για τα Χριστούγεννα, να μπορούμε να απασχολούμε τα παιδιά μας και τους επισκέπτες που θα έρχονται εδώ. Αλλά γενικά από κάποιους ιδιώτες βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τόσο διάθεση για να μπορέσουν να κάνουν το χωριό του Βασίλη. Α, δεν υπάρχει διάθεση. Από την δική σας τη μεριά όμως, υπάρχει σκέψη για κάτι? Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, μόνος του ο Δήμος δεν μπορεί, Δεν γιατί δεν μπορεί να έχει το τα. κάνει, δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας δηλαδή ο Δήμος, Ακριβώς, έτσι. όχι, όχι. Δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματής ο Δήμος, γιατί δεν είναι ευέλικτος να το κάνει. Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να προσλάβει προσωπικό, ούτε να κάνει οτιδήποτε. Ενώ ένας ιδιώτης μπορεί όλα αυτά να τα λειτουργήσει σε συνεργασία με το Δήμο, βέβαια. Άρα, πότε, ξέρετε, λέμε γιατί να και πέρσι υπήρχε καθυστέρηση. Όλο αυτό αν είναι να γίνει, να μην ξεκινήσει την δράση ο επιχειρηματίας 20 Δεκεμβρίου. Όλο αυτό να γίνει νωρίτερα. Θα μου πείτε, είναι τα κόστη, είναι πολλά στη μέση. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, ναι, αλλά όσο μπορούμε αυτά τα κάνουμε νωρίτερα, από αρχές Δεκέμβρη, για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο νωρίτερα. Εκεί είναι το ζήτημα, νομίζω. Το συζητάμε από το Μάιο, να γνωρίζετε. Α, μάλιστα. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση τέτοια, ούτως ώστε να είναι έτοιμο και από μέσα Νοεμβρίου να ξεκινήσει. Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα που υπάρχουν τα οικονομικά, δεν μπορεί κάποιος ιδιώτης να μπορέσει να δαπανίσει τόσα χρήματα. Ναι. Γιατί και πέρσι μιλώντας με το συγκεκριμένο ιδιώτη, είχε κάποια θέματα, δεν μπορούσε, δεν πήγε καλά οικονομικά και Μα κανένας δεν μπορεί να πει ότι όλη αυτή η δράση είναι μια δράση που απλά την κάνεις και έχει τόση μεγάλη κερδοφορία με τόσα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακριβώς. έτσι. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να γίνει, δεν έχει αποκλειστεί, αλλά δεν υπάρχει και κάτι θετικό να ανακοινώσουμε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι να ανακοινώσουμε, αλλά σίγουρα δεν το αποκλείουμε. Θεωρούμε ότι κάτι θα γίνει μέχρι το τέλος και με τον ιδιώτη και μαζί θα βάλει ο καθένας νερό στο κρασί του και θα μπορέσει να Για γίνει. να μπορέσει, λέτε, κάτι να γίνει, γιατί όντως δίνει μια ζωντάνια. Και αυτό, αν το επικοινωνήσετε και σωστά, πάλι θα δώσει μεγάλα αποτελέσματα. Δεν το συζητώ. Πώς πάτε στο Απλά Δήμο, κύριε Αντιδήμαρχε, γενικά, πώς είναι τα πράγματα? Βλέπω η αντιπολίτευση αρχίζει και βαράει εκεί. Τόσκος, Βελίδης και όλοι αυτοί, ε. εντάξει, η αντιπολίτευση θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, τη δουλειά του. Και εμείς θα κάνουμε τη δική μας. Σας ενοχλούνε? Γιατί ξέρετε, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, μπορεί τα πράγματα να. Εντάξει, έχουμε 2 χρόνια όμως. Δεν είναι ότι πλησιάζουμε άμεσα, αλλά μπορεί όλο αυτό να μεγαλώνει. Δεν ξέρω. Η κριτική που γίνεται ή οι αποκαλύψεις που κάνουν σας τσατίζουν, σας ενοχλούν. Τι λέει ο Δήμαρχος? Όχι, δεν μας ενοχλούν Όχι. καθόλου. Το θέμα είναι οποιαδήποτε αποκάλυψη να γίνεται να είναι και στη οχυρωτημένη. Ναι. Αν δεν είναι και είναι μόνο λασπολογίες ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς πέφτει στο κενό. Πέφτει στο κενό, λέτε, έτσι. Ακριβώς, Σας ακριβώς. έχουν προβληματίσει καθόλου οι τελευταίες παρουσιάσεις που κάνουν ή τα θέματα που βάζουν? Και για αναθέσεις και για το ένα ότι κάνετε και δεν γίνονται οι εκδηλώσεις και διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω να μας προβληματίζουν, Όχι. γιατί οτιδήποτε κάνουμε εμείς το κάνουμε με βάση και γνώμονα τη διαφάνεια και έτσι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα κανένα. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό που μας προβλημάτισε είναι πραγματικά ότι υποζήτησαν το επίτιμο να κάνουμε το συγχωρημένο τον κύριο Σιμεφορίδη, που Ναι. είναι μια γκάφα ολικής πραγματικά. Αγκάφα λέτε. Έτσι δεν είναι. Όταν έχει διατελέσει δήμαρχος και είναι και δημότης Καστοριάς, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει και επίτιμος δημότης. Ναι. Επίτιμος δημότης γίνεται κάποιος ο οποίος δεν είναι Α, Καστοριανός. λέτε ότι θα μπορούσε, ας πούμε, τώρα πια, ελπίζουμε να συγχωρέθηκε ο άνθρωπος, συγχωρεμένος είναι, λέτε ότι θα μπορούσε να τον κάνει, ας πούμε, στην Κρήτη επίτιμο δημότη, να κάνει το συμφωνία, όχι στην Καστοριά, στην Ακριβώς. πόλη του που ήταν δημότης και τα λοιπά, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Ο μόνος προβληματισμός ήταν αυτός. Κάτι άλλο δεν έχει τεθεί σοβαρά από την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Γίνεται, γίνονται μόνο γκρίνιες, οι οποίες γκρίνιες για να υπάρχει Πάντως σας για να ακούω να υπάρχει μιλάτε, δημοσιότητα. μιλήσετε για γκάφα, έτσι, ότι ήταν γκάφα αυτό που κάνανε. Δηλαδή, για να λέτε γκάφα τι, για το Θεαθήνε, το κάνανε για κάποιους άλλους λόγους, ας πούμε. Μα
Μα καταρχήν δεν μπορεί να γίνει επίτιμος δημότης κάποιος ο οποίος έχει διατελέσει πρώτος δημότης της πόλης. Δηλαδή, προσέξτε, και όχι και μόνο... δημότης, και είναι και δημότης, ήταν δημότης, ήταν δημότης και δήμαρχος και βουλευτής. Ακριβώς, ναι. Έτσι, επίτιμοι δημότες γίνονται αυτοί που είναι εκτός της πόλης. Εκτός πόλης λέτε. Γι' αυτό μιλάτε για γκάφα τώρα εσείς. Τέλος πάντων, τι άλλο στο Δήμο, πώς πάει το πράγμα εκεί? Νομίζω ότι βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει ό,τι μπορούμε σε προγράμματα εντάσσουμε έργα. Ναι. Αυτά νομίζω τα έχει ανακοινώσει και ο Δήμαρχος ο ίδιος. Και αυτό το έργο το οποίο είναι μείζονος σημασίας για την πόλη που είναι... η αλλαγή της προσωλήνων ιδρύευσης της... Αυτό είναι μεγάλο έργο, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι, πως έχει προκύψει. Και αυτό σε ένα εξάμηνο φαντάζομαι θα δούμε δημοπρασίες και τέτοια. Θεωρώ πως ναι, εκεί θα επιληθεί και η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος μαζί. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει σύντομα το έργο αυτό, γιατί έχει ήδη ενταχθεί. Και σε συνάρτηση με το έργο το ΟΒΑ, το οποίο από 18 νομίζω και αυτό θα έχουμε κάποιες διαδικασίες και ενέργειες για να ξεκινήσει. Νομίζω ότι μέσα η πόλη θα αλλάξει κατά πολύ. Θα έχουμε νέο δίκτυο ίδρυυσης, έτσι θα αντικατασταθούν να πούμε οι αμιαντοσωλήνες και όχι μόνο, οι οποίοι δεν επιτρέπεται πια να μας δίνουν νερό. Θα είναι όμως, όντως είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο γίνεται μετά από δεκαετίες, έτσι, μετά από 20-25 χρόνια στην Καστοριά. Ακριβώς. Άρα όντως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, για την οποία βέβαια ξέρετε πόσο πάλεψε ο Ζαχαρίας ο Παύλου, ο οποίος είναι και παραπονούμενος για το πώς τον διαχειριστήκατε τελευταία. Δεν έχω να εκφέρω. Εντάξει, δεν είναι δικό σας θέμα. Εντάξει, αυτό, βέβαια, ναι. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται από τη Δημοτική Αρχή, είτε προς την καλή κατεύθυνση, είτε προς την άσχημη κατεύθυνση, όλα τα υπομίζεται ο Δήμος Καστοριάς και συνολικά όλοι μας. Είτε είναι θετικό αυτό, είτε αρνητικό. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε. Όταν είναι θετικό, ναι, θέλουν όλοι να, όλοι να τρέξουν, να πάρουν από εκεί. Όταν είναι αρνητικό, πρέπει να δείξουμε κάποιον ο οποίος έχει κάνει το αρνητικό. Και όλοι τραβάμε την ουρά μας απ' έξω. Εντάξει, μια γνωστή ιστορία, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να, και να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Ακριβώς. Αλλά πιστέψτε με, η κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά πώς γίνεται, αν γίνεται, τι δεν γίνεται καλά ή ποιος το κάνει το καλό ή δεν το κάνει. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι και εσείς το βλέπετε σιγά-σιγά. Όχι, το βλέπουμε, το κρίνουμε και το συζητάμε εμείς, έτσι να ξέρετε. Προσπαθεί να κάνει το ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μπορέσουν να περάσουν έργα τα οποία είναι επιδοτούμενα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος και ο κάθε Δήμος δεν μπορεί με ιδία κεφάλαια να κάνει έργα. Ναι. Πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι σε δημοπρασίες έργων και σε άνοιγμα προγραμμάτων για να μπορούμε να τα εντάξουμε. Ναι, ένα τελευταίο για να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε διαδικασία επιλογής νέων αντιδημάρχων, αλλαγές ή όχι? Αυτό το ξέρει ο Δήμαρχος. Όχι, ενώ δεν υπάρχει κάποιος χρόνος που έχει καθοριστεί. Ο Δήμαρχος γνωρίζει και έχει πει ότι θα ικανοποιήσει, όχι θα ικανοποιήσει, θα δοκιμάσει όλους. Ναι, ναι, ναι. Θα δοκιμάσει όλους. Ναι, θέλω να πω, δεν είναι μπροστά μας τώρα αυτό. Αυτό το αποφασίζει ο ίδιος πότε, αρχές του έτους, μετά ή πιο μετά? Αυτό ο ίδιος ο Δήμαρχος, όπως και την προηγούμενη φορά που έχουμε μιλήσει, ναι, στις προηγούμενες αλλαγές, αυτό που σας είχα πει και τότε και τώρα, ο ίδιος ο Δήμαρχος γνωρίζει το τι θα πράξει με το θέμα. Πότε θέλει να κάνει ο ίδιος τις αλλαγές, έτσι. Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Σας παρακολουθούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τη σπηλιά του Δράκου. Είπατε, οι ημερομηνίες πάντως είναι 27 και 28 για τους φακέλους. Ωραία. Και 2, ημέρα Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου. Ανοίγουν. Γίνεται. Αν θέλει κάποιος πληροφορίες για τη δημοπρασία, πού θα απευθυνθεί? Στο 22292 στην επιχείρηση της Δημοκρατίας, ναι, εκεί είναι και η διακήρυξη και μέσα στο site του Δήμου μπορεί να την κατεβάσει τη διακήρυξη. Α, τα έχετε ανεβάσει όλα εκεί για να το δει ο κόσμος. Πολύ όλα, σωστά. Όλα, ωραία, όλα, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.